επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε μπανανία, καθώς σύμφωνα με τον δίκτυο ελευθερίας του τύπου που δίνουν στη δημοσιότητα οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, είμαστε στη θέση 108 σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου. Η Ελλάδα συγκεντρώνει 55,52 βαθμούς πίσω από τις αφρικανικές χώρες όπως το Τόγκο, η Αγγόλα, η Μποτσουάνα, η Γκαμπόν και μόλις μία θέση από τη Ζάμπια. Όλα αυτά στον απόϊχο της δολοφονίας Καραϊβάζ, διώξεων δημοσιογράφων όπως του Κώστα Βαξεβάνη και άλλων δημοσιογράφων και τα περιστατικά βίας και αυθαίρετες απαγορεύσεις της αστυνομίας. Αξίζει να υπογραμμιστεί πως πέρυσι το 2021 η Ελλάδα βρισκόταν στη θέση 70 με 70,99 βαθμούς. Όπως επισημαίνει η RSF, η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα υπέστη σοβαρά πλήγματα το 2021 και το 2022, με δημοσιογράφους να παρεμποδίζονται τακτικά από την κάλυψη θεμάτων από τη μετανάστευση μέχρι την πανδημία. Επιπλέον, η δολοφονία του βετεράνου αστυνομικού ρεπόρτερ Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021 παραμένει ανεξιχνίαστη παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης για ταχεία διερεύνηση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο νόμο περί διασποράς ψευδών ειδήσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που επιτρέπει τον ασύμμετρο περιορισμό της ελευθερίας του τύπου με σαθρά νομικά θεμέλια. Αξίζει να αναφέρουμε κάποιες από τις χώρες που βρίσκονται πάνω από την Ελλάδα στη λίστα της RSF. Είναι το Μπουρούντι, η Καμπόν, το Τσάντ, η Αλβανία, η Αγγόλα, η Μποτσουάνα, το Κονγκό και η Βουλγαρία.